Κοιτάξτε, είναι η πραγματικότητα η οποία είναι αποκαλυπτική, δηλαδή σε αυτό το οποίο βλέπουμε κατά καιρούς, αλλά το αποτυπώνουμε και με νούμερα και επιβεβαιώνεται αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει. Αλλά με ένα κυρίαρχο θέμα που συζητούσαμε και πριν δύο μέρες, ότι αυτό που πλήττει περισσότερο απ' όλα είναι η μεταποίησή μας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο θεωρείται αρκετά σημαντικό για μια οικονομία, θεωρώ ότι είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες διαγράφονται, είναι και η ποιότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή εννοώ ας πούμε το κομμάτι του παραγωγικού μας. Που δυστυχώς είναι αυτή η πραγματικότητα. Τι απαιτείτε, τι πρέπει να γίνει κύριε Αλευχεράκη? Κοιτάξτε, πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, πρέπει να... τώρα πώς να αλλάξει βέβαια, έτσι δεν είναι εύκολο, λέμε να αλλάξει, αλλά για να αλλάξει χρειάζεται έτσι κάποιες τομές, βαθιές τομές θα έλεγα, δηλαδή να δούμε την πραγματικότητα. Εγώ θα σας πω στοιχεία, ας πούμε, στοιχεία άλλα ας πούμε, που έχουμε. Παράδειγμα, στην Κύπρο στέλναμε πριν αρκετά χρόνια, έτσι όταν υπήρχε ας πούμε και το δασμολογικό καθεστώς της Κύπρου, τώρα που δεν υπάρχει ας πούμε, έτσι πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αγροτικών προϊόντων ή προϊόντων δικών μας. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Έτσι, δεν υπάρχει τώρα αυτό, δηλαδή πρέπει να δούμε, εμείς εντάξει το αναλύουμε το θέμα, έτσι σας φέρω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει σταματήσει, δηλαδή γιατί σταματάει η παραγωγή, γιατί σταματάει ας πούμε η κατανάλωση από κάποια άλλη πλευρά. Και λέω έτσι ένα απλό παράδειγμα ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να εκμεταλλευτούμε ας πούμε τις χώρες γύρω μας, της Μεσογείου. Όλα αυτά έτσι να τα βάλουμε στο τραπέζι, όχι να τα βάλουμε, τα έχουμε βάλει κατά καιρούς ας πούμε, και να μην περιοριζόμαστε μόνο πήγαμε σε μια έκθεση, κάναμε μια αποστολή κτλ. Πρέπει να έχουμε και κάποια αποτελέσματα. Αλλά για να τα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, των προτέρων πρέπει να έχουμε φροντίσει και να έχουμε δημιουργήσει συνθήκες που να μπορούμε και να εξάγουμε και να παράγουμε. Μάλιστα. Και θέλουμε και τη βοήθεια του κράτους. Τη θέλουμε την ουσιαστική, έτσι. Όχι έτσι μοιράζουμε λεφτά, ας πούμε, για να κλείσουμε κάποιες τρύπες ή να βοηθήσουμε κάποιους άνεργους σε μια συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργώντας έτσι μια αυτοαπασχόληση. Καλό είναι. Αυτό ωστόσο γνωρίζετε ότι είναι μια συνηθισμένη παθογένεια του ελληνικού συστήματος. Γιατί ακριβώς. Και σε περίοδο που δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, εάν θυμάστε... κύριε Αλευχεράκη, γιατί είσαστε παλιό στην αγορά. Δεν είναι της κρίσεως. Έτσι ακριβώς, τα ίδια προβλήματα είχαμε. Έτσι ακριβώς, δεν τα βλέπαμε τώρα και έρχονται αυτά τώρα να επιδεινώνουν μια κατάσταση. Δηλαδή είχαμε την καταναλωτική, την εσωτερική κατανάλωση, η οποία και αυτή κόβεται, όπως κόβεται, έτσι. Και έρχεται το πρόβλημα να εντείνεται περισσότερο και να χτυπάει, αν θέλετε, ας πούμε, δυναμικούς τομείς της οικονομίας, έτσι. Γιατί εντάξει, το να ανοίξει εδώ μια επιχείρηση να πουλάει προϊόντα από άλλες χώρες ή οτιδήποτε δεν νομίζω την επένδυση. Mm-hmm. Δηλαδή ενώ αυτές οι αλυσίδες οι οποίες έρχονται εδώ και πουλάνε και υποτίθεται έτσι προϊόντα φτηνότερα ή δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο σε εμάς. Δηλαδή απασχολούν βέβαια κάποιες θέσεις εργασίας, ναι, πολύ καλά, αλλά τι άλλο, τι άλλη ζημιά γίνεται όμως. Δεν είναι το θέμα μας αυτό λοιπόν. Δηλαδή πρέπει να δούμε συγκεκριμένα η απασχόληση, τι δυναμική έχει, πώς κατευθύνεται και τι ποιότητα έχει. Γιατί ένας εργαζόμενος, μάλλον μια βιοτεχνία η οποία στείνεται εδώ πέρα, έτσι, και αυτό απασχολεί γύρω-γύρω και άλλες επιχειρήσεις, πολλές άλλες επιχειρήσεις. Και παράγεται και ένα know-how. Και αυτό αν συνδεθεί, ας πούμε, και με τα επιστημονικά, ας πούμε, κέντρα που έχουμε εδώ πέρα, σίγουρα αυτό θα είναι, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Και αυτό να μην το λέμε μόνο σε λόγια, αλλά να το κάνουμε και πράξεις. Και αυτό χρειάζεται και από τις επιχειρήσεις όμως να γίνει, έτσι. Λοιπόν, άμεση δραστηριοποίηση της πολιτείας, των φορέων, των επιχειρήσεων. Βεβαίως. Για την ανακούφιση της αγοράς, γιατί το πάτε σε τρίπτυχο. Βεβαίως, μα δεν είναι από μόνο του το θέμα. Εγώ θα σας πω έτσι, εκφράζω και ένα παράπονο, γιατί πέρυσι είχαμε ανοίξει τις πόρτες μας και με το ΙΤΕ, έτσι, και κάναμε έτσι και ένα σύμφωνο συνεργασίας, αν θέλετε. Το ΙΤΕ προσέφερε ας πούμε τις υπηρεσίες του προς τις επιχειρήσεις. Κάναμε, δώσαμε και κοινή συνέντευξη, το αναδείξαμε στον τύπο, κάναμε και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε ανταπόκριση. Καμία. Δηλαδή είμαστε σε ένα λίθαργο όλοι μας, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
Ενώ κάπου πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να κινητοποιήσουμε εσωτερικές δυνάμεις που έχουμε για να μπορέσουμε να δούμε αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Εάν τα στοιχεία. Είμαι λίγο καυστικός, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Έπρεπε να είσαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό καυστικός, κυρία Λιφιεράκη. Ναι, αν κοιτάξτε, θέλετε να σας το θέσω διαφορετικά. Κάνουμε προσπάθειες και όταν βλέπουμε, βλέω ότι αυτά τα πράγματα δεν αποδίδουν και έρχονται, ας πούμε, να μας επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα, τότε το μιλάμε με πιο ειλικρίνεια, αν θέλετε. Κύριε Λιφιεράκη, δίνετε συγκεκριμένα στοιχεία της τελευταίας εξαετίας για το πενταετίας, εξαετίας, για το πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν, για το πόσες επιχειρήσεις άνοιξαν. Εάν συνεχίσουμε, τολμώ να ρωτήσω, με τις παρούσες συνθήκες, μέσα σε αυτό το λίθαργο, όπως είπατε, εντός εισαγωγικών, να βρισκόμαστε οι περισσότεροι. Το μέλλον. Πώς το βλέπετε να προδιαγράφετε και αν υπάρχει μέλλον για την επιχειρηματικότητα και την αγορά. Κοιτάξτε, από οικονομικής απόψεως έτσι θα γίνουμε μια αποικία. Αυτό είναι. Δεν θέλω να μιλήσω σε εθνικό επίπεδο, αλλά από οικονομικής απόψεως έχουμε αλωθεί ήδη, ας πούμε. Δηλαδή οι επιχειρήσεις οι οποίες τις έδρες θα τους έχουν κάπου αλλού, σε κάποιες άλλες χώρες και εκτός Ευρώπης ίσως. Οι οποίες θα διοικούν, ξέρετε, μέσω ίντερνετ, έτσι. Και εμείς θα είμαστε απλώς αποδέχτες, καταναλωτές, απλοί καταναλωτές, όσο μπορούμε να είμαστε. Που δεν θα είμαστε ούτε καλοί καταναλωτές. Γιατί δεν θα έχουμε τις δυνάμεις του καταναλωτού. Μάλιστα. Είναι δυστυχώς, είναι έτσι η κατάσταση. Είναι έτσι. Δηλαδή αν δεν είχαμε κάποια έτσι, αν θέλετε, ας πούμε, κάποια δώρα, θεία δώρα, ας πούμε, όπως είναι, έχουμε τη γη, τον ήλιο μας εδώ, ας πούμε, τον τουρισμό και τα λοιπά. Και αυτά, αλλά και αυτά είδε. Και αυτά είναι, ας πούμε, υποκρίση, έτσι, γιατί όλα μαζί πάνε πακέτο κάποια στιγμή.